Καλημέρα λοιπόν, θα ήθελα εδώ να κάνω ένα μικρό βίντεο σχετικά με κάποιες καινούργιες, με κάποια καινούργια, να το πω έτσι αλλιώς καλύτερα, albums τα οποία τα απόκτησα σχετικά στον πρόσφατο καιρό, αυτόν τον καιρό. Κάποια από αυτά είναι καινούργια, όντως καινούργια, δηλαδή του 2024 και κάποια είναι το ακόμα του 2023, μπορεί ίσως κάποια να είναι και λίγο πιο πίσω. Αλλά ας πάμε να δούμε, να κάνω μια μικρή παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα, ένα συγκρότημα το οποίο το είχα ακουστά σαν όνομα, δεν είχα ψαχτεί πάνω σε αυτούς. Τώρα ψάχτηκα και μου άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ. Μιλάμε για τους Αμερικάνους που ακούν στο όνομα Horrendous. Horrendous κάπως έτσι. Με αυτό το καινούριο τους άλμπουμ που βγήκε το 2023, το οποίο ακούει στο όνομα Ontological Mysterium, κάπως έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα καταπληκτικό δίσκο progressive τεχνικού death metal. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχει όλο αυτό το τεχνικό death, αλλά το συνδυάζει και ως ένα σημείο μπορώ να πω και με λίγο μελωδικό death σχολής από πλευράς New Wave of Swedish Melodic Death Metal. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία και από τα δύο είδη μέσα. Αλλά το τεχνικό death με κάποια ίσως πιο μελωδικά στοιχεία είναι που έχει το πάνω χέρι και είναι καταπληκτικό η επιρροή εδώ πέρα από την μετέπειτα progressive death πορεία των death, των Αμερικάνων death είναι χαρακτηριστική. Να συνεχίσω εδώ πέρα με ένα... Αυτό πρόκειται για παλιό άλμπουμ, μιλάμε τώρα όμως το αποκτήσα. Για παλιό άλμπουμ ενός παλιού συγκροτήματος, μιλάμε για το 1993 κυκλοφόρησε. Λοιπόν, και μιλάμε για το συγκεκριμένο άλμπουμ των Belial, βασικά θα πρέπει να διαβάζονται Belial, την εβραϊκή λέξη, αλλά είναι Belial, τώρα στα αγγλικά, από την Φιλανδία. Το συγκεκριμένο που ακούει στο όνομα Never Again, παρεμπιπτόντως δεν είναι με το αυθεντικό εξώφυλλο, έχει πάθει, φυσικά έχει περάσει λογοκρισία. Λοιπόν, μιλάμε για μια από τις πρώτες δουλειές τους και οι Φιλανδοί είχαν ξεκινήσει σαν death metal συγκρότημα, μετά μπήκαν στο black metal και μιλάμε τότε ότι παίζανε σαν τους Impaled Nazarene, τους συμπατριώτες τους, όπου κυμαίνονταν κάτι ανάμεσα σε black και death. Μιλάμε ίσως για τα πρώτα συγκροτήματα που μπέρδεψαν το black και το death εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστικός δίσκος με κάποια επίσης industrial στοιχεία επιπλέον. Να πάω τώρα να συνεχίσω με Φιλανδία και πάλι παλιό συγκρότημα και πάλι μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 90 και μιλάω για τους Φιλανδούς Sentence, οι οποίοι Sentence αυτό αν δεν κάνω λάθος είναι και το ντεμπούτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα North From Here και αυτοί είχαν ξεκινήσει περισσότερο σαν death metal συγκρότημα. Πιο ξεκάθαρο death, φιλανδικής βέβαια κοπιάς και μετέπειτα βάλανε όλο αυτό το gothic στοιχείο στον ήχο τους και μεταλλάχτηκαν με τον καιρό. Και αν μιλάμε για παλιές κυκλοφορίες, αλλά πρώτα απ' όλα ας πάω και λίγο σε κάποιες καινούριες κυκλοφορίες για να ξανασυνεχίσω μετά με τις παλιές. Πρώτα απ' όλα καταπληκτικοί δικοί μας Έλληνες Divisor από οι Blacksters με την καινούργια τους αυτή κυκλοφορία. Πότε βγήκε, το 2023 αν δεν κάνω λάθος, ή το 2022 δεν είμαι σίγουρος, το 2023 βγήκε αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο τους αυτό άλμπομ που ακούει στο όνομα Evil Summons Evil και ήταν 12 χρόνια μετά την επαναφορά τους, καταπληκτικός δίσκος ελληνικού black metal. Και να συνεχίσω με 2023 και να συνεχίσω με black metal και να πάω στους Juder, πώς διαβάζονται, τους Νορβηγούς, που και αυτοί μετά από τόσα χρόνια ξαναγύρισαν με αυτό το καταπληκτικό τους full length album. Έκτο τους, έβδομο τους album είναι της επαναφοράς που ακούει στο όνομα Helvegr, κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίοι. Να πάω τώρα σε ακόμα δύο
δύο περίπου, είναι δύο albums τα οποία είναι του 2023 και μιλάω για τους Air Raid. Οι Air Raid δεν είμαι σίγουρος από πού είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Αμερικάνοι, Αυστραλοί, δεν είμαι σίγουρος από πού είναι οι Air Raid. Παίζουν ένα είδος, και αυτή είναι παλιό συγκρότημα το οποίο ξαναγύρισε τώρα βασικά ως ένα σημείο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο παλιό. Και αυτό είναι το άλμπουμ του 2023 που ακούει στο όνομα Fatal Encounter. Αρκετός κόσμος μίλησε για αυτούς. Συνδυάζουν ένα είδος power metal, heavy metal με κάποια, θα λέγαμε, Malmsteen στοιχεία στον ήχο τους, κάτι τέτοιο. Αλλά το κάνουν με ωραίο τρόπο. Και ακόμα μια δουλειά που τόσο την περίμενα από το 2023, η Φέδρα. Βασικά μιλάμε για One Man's Band, επομένως είναι ο Φέδρα βασικά. Μιλάμε για το δεύτερο full length album που βγάζει κάτω από το όνομα Militant Penitent Triumphant. Εδώ πέρα βασικά μιλάμε για ένα καταπληκτικό black metal συγκρότημα, One Man's Band ίσως περισσότερο, που παίρνει στοιχεία από το μελωδικό black metal, βάζει μέσα αρκετά στοιχεία και από πρώιμους Μπούρτζουμ και φτιάχνεται ένα πολύ ωραίο, δηλαδή κάποιοι τον λένε ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός μεταξύ επιρροές από Μπούρτζουμ και επιρροές από Ντρόχτ, τους Ουκρανούς. Και ίσως δεν έχουν άδικο. Προτιμώ τον ντεμπούτο του άλμπουμ λίγο περισσότερο, αλλά ίσως είναι εξαιτίας της μεγάλης έκπληξης της θετικής που είχα όταν άκουσα τον ντεμπούτο άλμπουμ. Αλλά και αυτό το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό. Το εξώφυλλο μάλιστα, το οποίο έχει μια σκηνή από την Βίβλο. Εδώ έχουμε τον βασιλιά Σαούλ που με την μάγισσα του Ωβ φέρνει το πνεύμα του προφήτη Σαμουήλ. Αλλά αυτός ο πίνακας έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλα black metal συγκροτήματα παρεπιπτόντος, τουλάχιστον ακόμα από δύο άλλα black metal συγκροτήματα στα δικά τους άλμπουμ. Και προτού συνεχίζω τώρα με πιο ξεκάθαρες δουλειές του 2024, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλμπουμ στα οποία είναι παλιά. Funeral παίζανε και πάλι ένα είδος doom metal, μπορούμε να τους πούμε γενικότερα, όλο αυτό το στοιχείο του death doom από Βρετανία τότε. Έχουμε λοιπόν και τους Funeral με το συγκεκριμένο τους ντεμπούτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Tragedies, και νομίζω ότι είναι το ντεμπούτο τους, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι αρχές της δεκαετίας του 90, Funeral, και τώρα να πάω σε ένα συγκρότημα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο του ντεμπούτου του άλμπουμ το 1990. Μιλάμε για τους Καναδούς, Oblivion, όχι πιο συγκεκριμένα Oblivion. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό διαμάντι τεχνικού thrash metal με κάποια progressive στοιχεία, αλλά περισσότερο τεχνικό thrash, καταπληκτικό. Πώς το λένε, που από ό,τι φαίνεται ίσως επηρέασε και τους Vector, δηλαδή εδώ πέρα τα φωνητικά θυμίζουν Coroner, τα φωνητικά μου θύμιζαν και λίγο Sodom, αλλά περισσότερο Coroner. Αυτό το στυλ του τεχνικού death με sci-fi θεματολογία, γι' αυτό και θυμίζει και Vector ως ένα σημείο όσον αφορά το όλο concept. Και αυτό είναι το debut του άλμπουμ που ακούει στο όνομα From This Day Forward. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό διαμάντι που δεν τους ήξερα καν, τεχνικού thrash metal. Καταπληκτική η Καναδή. Και αυτό κυκλοφόρησε τώρα, η επανεκκυκλοφορία βγήκε το 2024 από μια κινέζικη εταιρεία. Πώς λέγεται αυτή η κινέζικη εταιρεία? Awaken Series, κάπως έτσι. Έτσι, η οποία έχει βγάλει το τελευταίο καιρό, ναι, Awaken Records, έχει βγάλει πάρα πολλές δουλειές παλιών χαμένων συγκροτημάτων, occult συγκροτημάτων, στο death metal βασικά και στο thrash metal περισσότερο. Μιλάμε για εδώ πέρα είναι limited του 1000 copies και μόνο, 1000 copies.
Oblivion, από τον Καναδά, καταπληκτική. Και τώρα να περάσω σε κάποιες πιο καινούργιες κυκλοφορίες. Πάμε λοιπόν με τους αγαπημένους μου Γερμανούς Accept. Έκανε και ο Σταύρος, νομίζω, βίντεο επάνω στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ανάλυση. Το Humanoid, το οποίο εμένα μου άρεσε αρκετά. Συνεχίζει την κλασική γραμμή του, του κλασικού ήχου των μοντέρνων Accept, που αμήν τι άλλο είναι πάρα πολύ καλός. Και τώρα μια άλλη δουλειά που θέλω λίγο περισσότερο να της δώσω ακόμα κάποια ακούσματα, είναι το καινούριο άλμπουμ των Ultimas. Ultimas, αν διαβάζω σωστά το όνομα, με το καινούριο τους άλμπουμ Epic. Εδώ πέρα έχουμε βασικά και τον τραγουδιστή, τον Morbid Angel. Μέσα έχουμε, είναι αυτό που λέμε super group, γενικότερα είναι οι Ultimas. Καταπληκτικό το στυλ τους, αλλά θέλω περισσότερο να ακούσω, να του δώσω και άλλα, όπως το λένε, ακούσματα, για να έχω μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Και τώρα ένα ακόμα άλμπουμ που το περίμενα να έρθει, το καινούριο Midnight. Midnight βασικά, One Man's Band και αυτός βασικά, Αμερικάνος, που παίζει αυτό το στυλ του Black Thrash, ίσως θα το έλεγα περισσότερο Black Rock and Roll. Το στυλ του ακόμα περισσότερο, η Black Speed. Με το καινούριο του άλμπουμ Hellish Expectations, καταπληκτικός δίσκος επίσης, το προτιμώ λίγο περισσότερο από τον προηγούμενο, του Midnight. Τώρα μια άλλη δουλειά, η οποία δεν είναι metal, μιλάμε για συγκρότημα το οποίο, και αυτό ίσως One Woman's Band περισσότερο, αλλά η συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι metal. Μιλάμε για την Sylvain. Η Sylvain πρόκειται, αν διαβάζω σωστά το όνομά της, πρόκειται για ένα είδος project, η οποία είναι από την Νορβηγία η κοπέλα, ζει στην Αμερική σήμερα και παίζει ένα στυλ post-black metal με folk στοιχεία. Έτσι θα το έλεγα τον ήχο της, δηλαδή θυμίζει τους Γάλλους Alcest, περισσότερο έχει κάνει και κομμάτια μαζί με τους Alcest τους Γάλλους. Στο συγκεκριμένο αυτό mini album ή EP καλύτερα, που βγήκε το 2024 αυτή τη χρονιά, παίζει περισσότερο folk μουσική. Μόνο folk μουσική, δεν μπαίνει στο κομμάτι του post-black, να το πω και έτσι. Θυμίζει λίγο τη Mercure και τις folk δουλειές της Mercure ως ένα σημείο. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ ακούει στο όνομα, δεν ξέρω αν είναι νορβηγικός ο τίτλος, Egger Framand, κάπως έτσι. Και τώρα να πάμε και πάλι στην Ελλάδα με το καινούριο άλμπουμ των Kavir, από φυσικά μιλάμε για pagan ελληνικό black metal, με το συγκεκριμένο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Κίδημος. Λοιπόν, και μην τι άλλο, εδώ πέρα έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, μου άρεσε πάρα πολύ το άλμπουμ. Η κηδεία του Αχιλλέα επίσης έχει μέσα, είναι ιδιαίτερο, οι Μυρμιδόνες, και τα Βρομαχία, πρέπει να ακούσει κάποιος όλο τον δίσκο για να έχει μια γενική ιδέα. Μιλάμε για καταπληκτικό δίσκο ελληνικού pagan black metal. Και ακόμα τρεις δουλειές να περάσω εδώ πέρα στους Pearl Jam από οι ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα μεγαθύρια του Seattle, του λεγόμενου Grunge. Κάνανε ξανά καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2024, ακούει στο όνομα Dark Matter. Δεν είμαι από τους μεγάλους οπαδούς των Pearl Jam, προτιμώ περισσότερο τις πρώτες τους δουλειές, μετέπειτα τους έχω αφήσει λίγο, αλλά επειδή είχε γίνει λίγο σούσουρο γύρω από το συγκεκριμένο άλμπουμ, είπα να του δώσω, όπως το λένε, μία ευκαιρία. Και τώρα ακόμα δύο δουλειές. Μιλάμε για τώρα να περάσω σε ένα Ισραηλινό συγκρότημα, το οποίο, αν και ο mastermind του συγκροτήματος είναι αρκετά γνωστός στον ευρύ metal και στο Ισραήλ πάρα πολύ, αλλά και στον ευρύ metal κόσμο της δεκαετίας του 90,
Μιλάμε για τον Ισάι Σβάρτς. Ο Ισάι Σβάρτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος ο οποίος ήταν σε επαφή και με την νορβηγική black metal σκηνή τη δεκαετία του 90. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση, νομίζω ότι σήμερα έχει άμεση σχέση με τους Έλληνες, τους δικούς μας, τους Nightfall. Δεν ξέρω αν τους μανατζάρει, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι μορφή πάνω στη γνώση του στο metal εδώ στο Ισραήλ. Ήταν μέσα στο χώρο του death και του black. Σήμερα ο ίδιος είναι και στο χώρο του gothic και του χώρο του post-punk. Και αυτό έχει κάνει δικό του συγκρότημα που πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησαν το debut του album. Μιλάμε για τους Tomorrow's Rain. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησαν το debut κάτω από το όνομα Hollow και τώρα κυκλοφορούν το 2024 το καινούριο τους album, το δεύτερο τους album, που ακούει το όνομα Ovdan. Ovdan στα εβραϊκά σημαίνει, θα το λέγαμε σαν ελεύθερη μετάφραση, σαν καταστροφή ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, βασικά το στυλ που παίζουν είναι ένα είδος περισσότερο, θα λέγαμε, gothic metal. Έτσι θα τους έβαζα περισσότερο, κάτω από αυτή την ταμπέλα. Μόνο που έχουν στοιχεία και με στοιχεία death metal και doom στοιχεία στον ήχο τους και κάποια black metal στοιχεία στον ήχο τους, λιγότερα βέβαια. Εδώ το θέμα είναι και στις δύο, και στην προηγουμένη τους δουλειά και τώρα έχουν αρκετούς guests. Έχουν για παράδειγμα από Mind Dying Bride μέσα, guest. Πρέπει να ψάξω να βρω ποιοι άλλοι συμμετείχαν σαν guest στο συγκεκριμένο αυτό album. Έτσι να κάνω μια γενική παρατήρηση. Το album μου άρεσε όπως μου άρεσε και το προηγούμενο. Μπορώ να πω ίσως ότι προτίμησε λίγο περισσότερο το προηγούμενο του album, το Hollow, των συγκεκριμένων. Κοιτάω έτσι γενικά να δω μέσα ποιοι είναι οι άλλοι guests που έχει φέρει μέσα. Για να δω σε γενικές γραμμές. Έχει μέσα guest από τους Sol Invictus, από τους Dark Funeral. Για να δω από πού αλλού. Από Mayhem, τον Attila. Ο Attila το Mayhem τον έχει φέρει εδώ μέσα, στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Όπως είπα, από επίσης από Unanimated, Depressive AIDS. Έχει μέσα και τον Michael Denner από Merciful Fate και King Diamond. My Dying Bride. Έχει μέσα επίσης The Sisters of Mercy. Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί αρκετά ονόματα βασικά από τον όλο αυτό φάσμα και χώρο του metal. Παλιότερα έχει κάνει και ο ίδιος, πώς το λένε, δουλειά, πολύ καλή δουλειά και με και συνεργασία, νομίζω στο προηγούμενο άλμπουμ και με τον, Holmes των Paradise Lost. Γενικότερα είναι ο Σβάρτς είναι διαδικτυωμένος σε όλη αυτή την σκηνή της δεκαετίας του 90, Tomorrow's Rain of Dawn. Τώρα να περάσω στην τελευταία δουλειά, η οποία θα είναι σίγουρα από τα αγαπημένα μου albums, τα 30 του 2024, και μιλάμε για τους Καναδούς από το Quebec βασικά του Καναδά, τους Departure Cantelier, αναφέρθηκα σε αυτό στο 5ο live, αν δεν κάνω λάθος, που έκανα στο κανάλι, με το καινούριο τους αυτό δεύτερο full-length album που ακούει στο όνομα Satan Soldier of Fortune, οι οποίοι παίζουν ένα καταπληκτικό είδος, θα έλεγα περισσότερο μελωδικού black metal, που θυμίζει κάπως σε κάποια σημεία μούγκλα, αλλά έχουν το δικό τους καθαρό χαρακτήρα. Κάποιοι παλιότερα τους λέγανε ότι έχουν και σχέση με το world bestial metal, δεν θα το έλεγα αυτό ξεκάθαρα, έχουν κάποια στοιχεία από εδώ και από εκεί, αλλά περισσότερο θα τους έβαζα στο μελωδικό black. Αλλά όταν λέω μελωδικό black, όχι της σχολής των dissection, της σουηδικής black μελωδικής metal σχολής, περισσότερο της σχολής των μούγκλα, αν μπορώ να πω σχολή των μούγκλα. Και αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με αυτό ένα καταπληκτικό άλμπουμ,
από όλες τις πλευρές. Αν μη τι άλλο, έχουν και στο πρώτο τους άλμπουμ και στο συγκεκριμένο άλμπουμ έχουν όλο το κόνσεπτ του Ναπολέοντα μέσα. Μιλάμε για μια καταπληκτική, καταπληκτική δουλειά από όλες τις πλευρές, από τους καλύτερους black metal δίσκους που άκουσα τουλάχιστον μέχρι τώρα, φέτος. Αυτά για την ώρα, το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.